Ο Δημήτρης Φιντηρίκος είναι η πρώην σχέση της Κατερίνας Δαλάκη, ναι. Σωστά. Μία σχέση που κράτησε έτσι γύρω στα 4 χρόνια, με πολλά on and off, τα είχαμε παρακολουθήσει. Και αφορμή τώρα για την επικοινωνία που είχαμε, στάθηκε ένα ρεπορτάζ που είχα χθες στο blog μου, στο K-Mag, ότι έχει προχωρήσει στην προσωπική του ζωή. Mm-hmm. Γιατί δεν ξέραμε τι είχε γίνει με το πρώην ζευγάρι. Γενικά νομίζω ότι ο Φιντηρίκος δεν απασχολεί και τα μέσα πολύ. Δηλαδή, όχι, δεν είναι και δουλειά του αυτό. Ναι. Αυτή είναι επιχειρηματίας, δεν είναι μέλος της showbiz. Και πρέπει να σου πω ότι είχε ενοχληθεί πάρα πολύ, γιατί τις τελευταίες μέρες, το έχω δεχτεί κι εγώ, η αλήθεια είναι αυτό, υπάρχει το όνομά του πολύ παίζει στα social media. Μπερδεύουν και το δικό μου μαζί, επειδή είχαμε μια προσωπική σχέση. Με την Δαλάκα. Ναι, θεωρούν ότι κάνω επίθεση στην Κατερίνα Δαλάκα, που ούτε με ενδιαφέρει να κάνω καμία επίθεση στην Κατερίνα Δαλάκα. Τι είναι, ναι. Γιατί να κάνει επίθεση. Και έχω δεχτεί διάφορα σχόλια. Εγώ δεν έχω κανένα θέμα με κανέναν. Όπως και δεν έχει και θέμα μαζί της ο Δημήτρης Φιντηρίκος. Απλά αυτό που έχουμε κιόλας, νομίζω, μία κάρτα, γιατί μας έδωσε έτσι μία απάντηση. Έχω διαγράψει πλέον οριστικά το παρελθόν και δεν επιθυμώ να συνδέονται τα ονόματά μας δημόσια. Της εύχομαι καλή επιτυχία και γιατί όχι να κερδίσει το Survivor. Άρα ο άνθρωπος ουσιαστικά λέει: εγώ έχω αφήσει πίσω ό,τι έχει συμβεί, προχωράω μπροστά. Ναι. Είναι κάτι που δεν θέλω να ξανασχολιάσω και πρέπει να το σεβαστούν όλοι μας όσοι συζητάμε, ναι. Και δεν θέλει καμία. Και είναι η πρώτη φορά που μπορώ να πω κιόλας, σας λέω, επειδή το είχα παρακολουθήσει τότε το θέμα, γιατί ήταν ένα θέμα που ενδιέφερε τον κόσμο. Δηλαδή το βλέπα κιόλας από τα νούμερα που μας έκανε στο site. Ότι είναι πλέον αυτή τη φορά οριστικός ο χωρισμός. Έχουν περάσει και αρκετοί μήνες πλέον. Γι' αυτό και είναι πρώτη φορά που δηλώνει δημόσια κάτι τέτοιο. Ναι. Γιατί σε όλα τα προηγούμενα. Όχι, θέλει να κλείσει αυτό το θέμα. Δεν θέλει να τον βάζουν μαζί στην ίδια πρόταση με την Κατερίνα όλη την ώρα. Και όλες τις προηγούμενες φορές που γνωρίσαμε ότι μπορεί το ζευγάρι να μείνει μαζί, να περνάει μια κρίση, επανένωση, τα συζητούσαμε κτλ. Ναι. Που ουδέποτε βγήκε κανένας εκ των δύο να δηλώσει κάτι δημόσια, ναι. Και να πάρει μια θέση. Είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε τον Δημήτρη να λέει ότι θέλω να προχωρήσω και δεν με αφορά πια το παρελθόν. Και έχω να σου αποκαλύψω. Εκτός να του πει ο Ατζούν να πάει στο Survivor. Έρχεσαι στα λόγια μου. Όπα. Στα λόγια μου. Γιατί του το είπε. Αλήθεια. Όχι στο φετινό. Σιγά μην τον άφηνε. Πολλοί θα θέλανε να πάει και στο φετινό, γιατί είναι και αθληταράς ο Δημήτρης. Προπονείται. Θα μπορούσε πολύ άνετα. Θα μπορούσε πολύ άνετα, νομίζω. Το ξέρεις και εσύ. Δεν νομίζω πως τον νοιάζει ο Ατζούν πάρα πολύ αθλητική του επίδοση αυτή τη στιγμή. Μάλλον τον νοιάζει το τι είχε σχέση με την Δαλάκα στο παρελθόν. Του είχε γίνει λοιπόν πρόταση από την εταιρεία παραγωγής να λάβει μέρος στο Survivor του 2021. Α, το 21, μέρα μου είχαν πει να πάω στο 20. Δεν έγινε. Αλήθεια, το 20. Το 20. Α, τότε το 21. Ναι. Έγινε το 19, μετά το 20 ήταν ο COVID και ξανά έγινε το 21. Ναι, μπράβο, μετά τον COVID. Δεν το σου είχαν κάνει πρώτα να πάω στο Survivor. Πρώτη φορά τα ακούμε αυτό. Αλήθεια. Αχ, να το βλέπα. Γιατί γέλασα. Κοίτα, και εσείς αθλητικοί βέβαια. Ναι, αλλά εγώ, αγάπη μου, χωρίς μπάνιο δεν μπορώ μια μέρα.